τι σου προσφέρει ο Δήμος που δεν μπορεί να σου προσφέρει άλλος άντρας. Τίποτα, απλά. Νομίζω ότι απλώς είναι ο Δήμος. Ωραία, τι έχει αυτός ο Δήμος που δεν έχει κάποιος άλλος. Μάζεψε τα ρούχα του άντρας που τα παρατάει όπου να είναι. Αλήθεια! Ναι, ισχύει, έχει μείνει εδώ 3-4 μέρες. Νάτο! Το έχει πάει! Νάτο! Σου πάει κιόλας! Αυτό σου πάει! Αυτό δεν ξέρω! Πραγματικά σου πάει! Θα φορούσε φανέλα από μέσα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς έμεινε αυτό. Ναι, θα είχε φανέλα από μέσα. Ας έρθει και να σε δει, έτσι. Φαντάζεσαι να το έβγαζε και να τρέχει το όπλες μέσα στο πλωτό. Α, το μυρίζει ρε γλυκούλα. Ναι, λέτε ρε. Για πες. Τώρα νιώθω υπέροχα. Με το ουίσκι στο χέρι. Με το ουίσκι. Παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια, νιώθω με ηρεμία. Είναι αυτός που είναι. Και δεν θα μπορούσα. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ για άντρα είναι, παιδί, τι αυτό μου προσφέρει που δεν μου πρόσφερε κάποιος άλλος. Στο μόνο άντρα, στο μόνο άντρα που το έχω σκεφτεί αυτό ήταν ο μπαμπάς της μικρής που απλά επειδή βγήκα από μια τοξική σχέση σκεφτόμουν ότι δεν είναι τοξικός. Γενικά σε άντρα δεν έχω σκεφτεί τι μου προσφέρει που δεν μου πρόσφερε. Ακούγεται, ναι, εντάξει, ακούγεται λίγο κερδοσκοπικό, καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι λίγο ότι είναι πελατειακή σχέση και τα ζυγίζω αν μου δίνει, δεν μου δίνει. Καταλαβαίνω την οπτική σου. Πελατειακή. Πελετειακή σχέση. Εμένα ναι. Ο Αναστάς μου δίνει για πες. Προσοχή mm-hmm. που δεν μου έχει δώσει άντρας μέχρι ναι. στιγμής. Σιγουριά. Ναι. Σπάστε. Με κάνει να έχω αυτοπεποίθηση γιατί οι προηγούμενοι ένιωθα πως ήθελαν να με καταπιούν. Όχι να ήταν τοξική η προηγούμενη με λίγα λόγια. Όχι, δεν σου δίνει αυτή την ασφάλεια. Όχι ακριβώς. Ήθελα να φαίνονται περισσότερο εκείνοι. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, είχαν ανασφάλεια με τον εαυτό τους και ήθελαν κάτι να σε καλύψουν εσένα και να είναι πιο πάνω από σένα. Δεν φάνε, Κλάουντια. Επειδή ο Αναστάσης είναι ένας άντρας που πετυχημένος τέλος πάντων, δεν είναι ανασφαλής, οπότε σου δίνει είναι αυτό που θέλεις. Με κάνει να νιώθω μοναδικά αυτός. Έλα ρε, ειλικρινά υπέροχο. Νιώθω τέλεια μαζί. Υπέροχο. Και νιώθω πρώτη φορά έτσι για άντρα, πρώτη φορά. Προγεκτήμενε εδώ. Θα ήθελα πολύ, πάρα πολύ να δώσει το ένα ζευγάρι από το μέσα ή κάποιο που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί έξω να... Ναι. Και να όντως να υπάρξει μία σχέση, να είναι χρόνια μαζί. Δεν θα είναι πολύ όμορφο να κάτσεις να λες μετά. Μαμά, πώς γνωριστήκατε με τον μπαμπά? Στο πάρο βλόγκ. Περίμενε να σου βάλω κάποιο επεισόδιο. Νάτα. Βαφτίσια έρχονται. Ρε μπρο. Κάτι. Βαφτίσια. Εντάξει, λοιπόν, τουλάχιστον τα παιδιά σα θα βάζουν στο YouTube να βλέπουν το γάμο σα. Ναι, ναι, να είναι ίδιο στυλ. Θα ξέρουν, ναι, θα έχουν δει και πώ γνωριστήκατε. Θα ξέρουν το true story. Να φέρω μια κολυμπήθρα.